Ninja TV. Στο νούμερο 5, παράξενα πράγματα έχουν αρχίσει και συμβαίνουν στις αθλητικές εκπομπές. Παράξενα όμως. Πραγματικά δεν είναι τελικά. Η θεματολογία ανοίγει. Ναι, είναι τελικά αθλητικές αυτές οι εκπομπές. Είναι πραγματικά να αναρωτιέται κανείς. Πήρα να μιλήσω για τις πρώτες ερωτικές εμπειρίες. Εγώ ήμουν 17 ετών, έβλεπα τις φόντες, ήξερα πώς γίνεται. Ανεβαίνουμε στο σπίτι της, συγκατοικούσε με μια άλλη κοπέλα. Τέλος πάντων ήταν αυτή με το αγόρι της στο σαλόνι, χαιρετιόμαστε, πάμε μέσα. Ξεκινάει αυτή με το μόριό μου και τα παίζει. Μετά πάει στο κρεβάτι και είχα δει εγώ μια γερμανική τσόντα παλιά που ένας πορνοστάρ πήδηξε στο κρεβάτι και ενθουσιάστηκε. Και λέω θα κάνω το ίδιο. Παίρνω μια φόρα, σπάει το κρεβάτι, χτυπάω το κεφάλι, αρχίζουν τρέχουν αίματα. Φωνάζει και λέει την άλλη την κατοικό της, έρχεται και ο άλλος ο φλόρος που είναι μαζί μου, βλέπει τα αίματα και λιποθυμάει. Και αντί να ασχοληθούν με το κεφάλι μου, ασχολιώθησε να συνεφέρουν αυτόν που λιποθύμιζε. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε γιατί πραγματικά συμβαίνουν πολύ παράξενα πράγματα στις αθλητικές εκπομπές, για παράδειγμα. Παιδιά, θα μου επιτρέψετε να πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Ολυμπιακό δικό μου που έφτιαξα. Ναι, ναι, για πες το φίλε. Ο Ολυμπιακός συλλέκτης μυριάδων τροπέων νικητής. Ο ακάθιστος ύμνος είναι αυτό. Ονομάδων, τους ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ευθύς του συνέτριξε τα γήπεδα αυτών αμέσως τα συνέλησε. Ο Ολυμπιακός εστί καλύτερη ομάδα σε όλη την Ελλάδα. Δόξα σε θρύλο, δόξα σε. Και μια άλλη μέρα, πάλι είμαστε στην ίδια αθλητική εκπομπή, μια άλλη μέρα. Είμαι ο Ευλάλιος. Έχω συγγράψει ένα μυρολόι για την ΑΕΚ. Πώς πονάν το θρύλο θα κοιτάν. Τα σηκώτια μου. Σε έχει τυπήσει μαλακή. Απαπαπαπα. Πονάν τα θρύλο θα κοιτάν. Τον πάρει ο Παναγάλης. Πονάν όταν πώς βάζει γκολ. Δι μυρολόγια ρε φίλε. Έχει ανάγκη από χάπια. Τρέλος, τρέλος, τρέλος. Σιγά θα πνιγείστε κακομύρι. Ενώ γίνεται μυρολόι έτσι, μυρολόι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος, ο τηλέφωνος του Τσουκαλά. Ο οπαδός. Έναν έπρεπε να κλείσει πραγματικά ο Τσουκαλάς και αυτόν δεν τον έκλεινε. Ναι, αυτό που εκεί που περίμενε να έρθει το άντεγιά δεν ήρθε ποτέ. Σεβάστηκε. Ενώ στην εκπομπή του Ραπτόπουλου πάλι, μετά το μυρολόι που μόλις ακούσαμε για την ΑΕΚ, παίρνει ένας. Η καραγκάξα δάκρυσε κι ο παιδινός φωνάζει κι ο πληγωμένος ζαετός αίμα και δάκρυσταζει. Πήγα στη ζωή κι η βυθιάς χωρίς το Αθηνή η σούλα μου πηδήχθηκε μετά του Γιακουμή. Το νιώσαμε τη στεναχωρία για το κέρατο από τη σούλα.